Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι. Μια εκπομπούλα σήμερα πάλι στα κρεατομαγειρέματα από το sakos.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτομπουλάκι με μπάμιες. Εύκολη συνταγούλα, νόστιμη συνταγούλα, καλοκαιρινό φαγητό. Θα χρειαστούμε ένα κοτόπουλο, το οποίο θα το τεμαχίσουμε σε μεριδούλες. Παίρνουμε λοιπόν ένα κοτόπουλο από το φίλο μας τον Κρεοπόλη. Εάν δεν μπορείτε να το τεμαχίσετε μόνοι σας, μπορείτε να το παραγγείλετε και να το παραγγείλετε έτοιμο τεμαχισμένο. Okay, εγώ ήθελα να το κάνω μόνος μου και γι' αυτό το λόγο το έχω πάρει ολόκληρο. Κόβουμε στη μέση το κοτοπουλάκι. Θα αφήσουμε και την πέτσα πάνω στο κοτόπουλο. Τα κόκαλα του κοτόπουλου είναι αρκετά μαλακά, γι' αυτό μπορούν να κοπούν και με το μαχαίρι σας. Όπως βλέπετε, το τεμάχισα πολύ εύκολα. Εδώ θα μοιράσω και λίγο και τα κοπανάκια. Θα βγάλω τα κοπανάκια δηλαδή από το πλατάρι του μπουκιού. Τέλειο. Εδώ έχω βράσει ένα ζωμό κοτόπουλο, τον οποίο θα χρειαστούμε για το φαγητό. Έτσι. Αυτά θα πάνε στην άκρη. Θα πάρω ένα μεγάλο τηγάνι. Το βάζουμε στη φωτιά. Μέτρια φωτιά. Μέσα εδώ θα βάλω μια κουταλιά της σούπας βούτυρο. Αυτό το βούτυρο που έχουμε πάρει είναι βούτυρο κλαριφιέ. Δηλαδή του έχουν βγάλει το γάλα. Έτσι. Είναι καλύτερο για το φαγητό. Και όπως έχουμε πει πάντοτε, τα μπαχαρικά μας μέσα στο τηγάνι για να δώσουμε περισσότερο άρωμα. Πιπεράκι. Εγώ θα ρίξω και λίγο θυμάρι. Θυμάρι ξερό αυτή τη φορά. Θα χρειαστούμε ένα ταψί. Εδώ έχω τις μπάμιες. Οι μπάμιες αυτές είναι καθαρισμένες, έτσι. Τις έχουμε πλύνει, τις έχουμε καθαρίσει και τις έχουμε βάλει σε νερό και ξύδι. Αυτό το κάνουμε γιατί βοηθούμε την μπάμια να σταθεί περισσότερο ζωντανή κατά το ψήσιμο, να μην διαλυθεί. Okay. Το τηγανάκι έχει ήδη ζεσταθεί. Τα μπαχαρικά μας ήδη έχουν βγάλει τη μυρωδιά και θα αρχίσουμε να θωρακίσουμε το κρέας. Βάζουμε το κρέας του κοτόπουλου να θωρακιστεί, δηλαδή να κοκκινήσει γύρω-γύρω, ελαφρώς, και συνεχίζουμε το μαγείρεμα. Όταν θωρακίζουμε τα κρέατα με μπαχαρικά, δίνουμε πολύ καλύτερη ένταση στο φαγητό μας. Πάει το πρώτο σκέλος, πάμε στα επόμενα κομμάτια. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία σε όλο το κοτόπουλο, σε όλες τις μεριδούλες. Αφήνουμε την πέτσα, γιατί η πέτσα θα μας δώσει και τη λιπαρότητα από το κοτόπουλο. Θα έχουμε μια πολύ πιο ωραία υφή. Αυτό εδώ που έχει περισσέψει θα το δώσω στο βοηθό μου για να το κάνουμε ζωμό. Δεν αλατίζουμε όταν θωρακίζουμε τα κρέατα, έτσι. Ο λόγος που θωρακίζουμε το κρέας είναι γιατί θέλουμε να εγκλωβίσουμε τα υγρά του κατά τη θέρμανσή του στο φούρνο, ούτως ώστε έτσι να βράσουμε τα υγρά του και να έχει καλύτερη γεύση και καλύτερη απόδοση στο φαγητό. Δηλαδή στην ουσία δημιουργούμε ένα φιλμ στην εξωτερική στιβάδα της πρωτεΐνης του κρέατος. Τέλεια. Εδώ, στο τηγάνι που ήδη έχουμε το βουτυράκι και τα μπαχαρικά, θα προσθέσω ένα σοτάρο κρεμμύδι. Μέσα εδώ θα φτιάξω μια σάλτσα ντομάτα στην ουσία, στην οποία θα την κάνουμε σίβραση. Εδώ θα ρίξω τις μπάμιες μέσα στο ταψί χωρίς να τις επεξεργαστώ. Με κανέναν τρόπο. Okay. Θα ρίξω τις μπάμιες περιμετρικά από το κοτόπουλο. Δεν θέλω το κοτόπουλο να πατάει πάνω στις μπάμιες, γιατί έτσι οι περισσότερες που θα είναι κάτω από το κοτόπουλο θα διαλυθούν. Γύρω-γύρω λοιπόν οι μπάμιες από το κοτοπουλάκι μας και αυτό εδώ θα μπει στο φούρνο.
αφήνουμε να μαραθεί και να κοκκινήσει καλά το κρεμμύδι, ούτως ώστε να καραμελώσει κιόλας, να γλυκάνει για να μας δώσει καλύτερη υφή και καλύτερη γεύση στο φαγητό. Σε αυτό το σημείο θα αλατίσω το φαγητό μου με ημί χοντρό αλάτι. Και αφού λοιπόν κοκκίνησε το κρεμμυδάκι, πάμε να ρίξουμε την ντομάτα. Θα ρίξω κομμένη ντομάτα και μία συσκευασία κονκασέ. Αφήνουμε αυτό εδώ, δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά. Αφήνουμε να βράσει καλά η σάλτσα ντομάτας. Θα αρτήσουμε με λίγο αλάτι, πιπέρι, ψιλοκομμένο μαϊντανό, ψιλοκομμένο δυόσμο. Πάντοτε όταν χρησιμοποιούμε ντομάτα, καλό είναι να χρησιμοποιούμε και λίγη ζάχαρη. Η ζάχαρη θα μειώσει την οξύτητα της ντομάτας και έτσι το φαγητό μας θα γίνει πιο ουδέτερο, πιο σωστά μαγειρεμένο. Τόσο νομίζω είναι αρκετό. Μαγειρεύουμε την ντομάτα μέχρι να αφυδατωθεί. Ήδη τα αρώματα από το μαϊδανό και από το δυόσμο έχουν αρχίσει να αναδύονται αρκετά καλά. Η ντομάτα έχει αρχίσει και αφυδατώνεται όπως τη βλέπετε. Αυτό θέλουμε. Όσο περισσότερο αφυδατωθεί, τόσο καλύτερο φαγητό θα φτιάξουμε, έτσι. Μέσα εδώ θα προσθέσω και μία κουτάλα της σούπας, ώστε να μαλακώσει και η ντομάτα που έβαλα ομοί. Μία κουτάλα της σούπας ζωμό κοτόπουλο. Αφού πρώτα όμως αφυδατωθεί η ντομάτα που έχουμε βάλει, έτσι. Το αφήνουμε αυτό εδώ το πράγμα να γλασάρει, το φαγητό μας δηλαδή να χάσει πάλι την υγρασία και το μεταφέρουμε στο ταψί. Σκεπάζοντας την μπάμια και το κοτόπουλάκι με τη σάλτσα. Θα προσθέσουμε μέσα στο ταψί μας 2 κουτάλες ζωμό και λίγο ελαιόλαδο. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ επειδή όμως είμαι λάτρης σε ένα ωραίο μυρωδικό, θα βάλω λίγο ακέκι ακόμα, λίγο θυμαράκι ακόμα. Απίστευτες μυρωδιές. Σας προτείνω τη συνταγούλα μας ανεπιφύλακτα. Τέλεια. Σβήνουμε το μάτι. Και ερχόμαστε με το τηγάνι ελαφρώς να ρίξουμε τη σάλτσα ντομάτας που έχουμε φτιάξει με τα μυρωδικά μας επάνω στο φαγητό. Με τη βοήθεια μιας κουτάλας, μιας σπάτουλας, στρώνουμε λιγάκι τη σάλτσα μας. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω ελαιόλαδο. Περίπου 60-70 γραμμάρια. Και δύο κουταλιές ζωμό κοτόπουλο. Τώρα, το φαγητό μας βλέπετε μέσα στο ταψί μας είναι αρκετά υγρό και θα το τοποθετήσουμε μέσα στο φούρνο στους 200 βαθμούς, σκεπασμένο για αρχή, ούτως ώστε να ξεκινήσει το φαγητό να βράζει σωστά με ένα λαδόχαρτο. Θέλουμε να πατήσει το λαδόχαρτο απάνω.
Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και αλουμινόχαρτο. Εγώ δεν θέλω να βάλω αλουμινόχαρτο πάνω τώρα στο φαγητό, γιατί δεν θέλω, θέλω να φύγει ένα μέρος της υγρασίας. Εσείς, αν θέλετε να δουλέψετε με αλουμινόχαρτο, θα βάλετε το φούρνο στο 250 και θα το βάλετε να ψηθεί για περίπου 40 λεπτά σκεπασμένο. Βγάζουμε μετά το λαδόχαρτο και το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 150 βαθμούς για άλλα 20 λεπτά για να ροδίσει το φαγητό. Επανερχόμαστε. Οι μπάμιες μου είναι έτοιμες, το κοτόπουλο με τις μπάμιες είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Το φαγητό έχει ψηθεί καταπληκτικά. Έχει γλασάρει, έχει φύγει όλη η υγρασία από μέσα και έχει γίνει καταπληκτικό. Και πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Βλέπετε το κοτοπουλάκι. Είναι τόσο καλά ψημένο που ξεκολλάει τελείως από το κόκαλο. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Πάμε λοιπόν. Σερβίρουμε. Και οι μπάμιες έχουν κρατήσει τη ζωντάνια τους, έχουν κρατήσει το σχήμα τους, ενώ έχουν βράσει αρκετή ώρα, με τον τρόπο που κάναμε, έχουν βράσει αρκετή ώρα και έχουν κρατήσει τη ζωντάνια τους και το σχήμα τους, χωρίς να διαλυθούν όπως συνήθως γίνονται. Που βλέπετε ότι σπάνε και γίνονται νιανιά. Τέλεια. Θα βάλω ένα μπουτάκι και ένα κομμάτι από στήθος. Με 2-3 φιλαράκια μαϊδανό. Και αυτό είναι όλο. Εύκολα, γρήγορα και όπως το λένε τελευταία και έχει γίνει μόδα, μαμαδίστικα και απολαυστικά φαγητά. Δοκιμάστε και μπείτε στο site μας, δοκιμάστε όλες τις συνταγές μας και κάντε την παραγγελία στο siaco.gr. Έχουμε τα πάντα από ό,τι δείχνουμε. Καλή σας απόλαυση!